Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Παπά, θέλω mobile. Ό,τι θέλει το μωρό του. Ουφου, είσαι πολλά made in Cyprus. Τι θέλεις ρε φιανή, να είμαι made in China. Κόκο, κότα. Δεν και θέλεις τα ζευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παινιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι δοκα, πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι, που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω, μια είμαι. Μια, αλλά είσαι έξτρα λάδι. Εσπούδαζα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου που μ' αγαπάμε πάντως. Σε πάρε του το κόρτε το και γίνεται και το λάθος. Χαλαρά τα κες μου. Καλαρά. Hey. Άρα σου πω το δάμε, θέλεις το. Απιάσου το άλλο, σου δώσω πίσω. Άντε, αρέσκει μου φορώ το ένα. Πρόσεχε, γιέ μου, σε τα βιβλία είναι ακριβά. Σιγά, μάνα μου, και χάσατε μου τη σελίδα. Δεν πειράζει, μαμά. Καλύτερα που έχασες μια σελίδα, παρά τις χάσεις ούλες. Ο γιος σου, αν δεν φάει, θολώνει ο νους του. Έχει χάρη που μηνώ, ξαλάλου σου εγώ. Για να μου πεις, πρέπει να σταματήσει η μασάλα σου να μασουλά. Εντάξει. Μαμά, εμπιάστηκε και έφκαλε την πρώτη και έφκηκε λειψή τέλεια. Δηλαδή... Γεννήθηκα πρώτη, γι' αυτόν είμαι και η πρώτη. Ενώ εσύ ήλθες δεύτερος καταϊδρωμένος. Να μπου... Κάτσε μα παχαμέ, άντε. Λοιπόν, φύλαξε μου τα, πάω να πέσω να το φάω μετά. Και θέλω ησυχία μες στο σπίτι, εντάξει. Μα να κοιμηθείς πάλι, τσιμισμένε. Σταματάτε! Σταματάτε. Λοιπόν, δεν θα συγχυστώ. Δεν θα συγχυστώ καθόλου. Οι νέες παιδαγωγικές μεθόδοι λένε ότι στην αντιδραστικότητα και την εραστικότητα των νέων απαντάμε με λογική και χαμόγελο. Το λοιπόν, πάω πάνω εγώ να κοιμηθώ. Μα εκατέβασες και μπούαθωρο! Απορώ πως μπορείς να πέφτεις πάνω της και να κοιμάσαι. Κοιμούμαι όπως το μωρό. Σωστά. Κάθε τρεις ώρες ξυπνάς και θέλεις φαΐ. Το λοιπόν, έλα να σου πω αρκετά, εντάξει, να τσακωθούμε άσχημα, αλλά όσο... Άντε, Μάικ, άντε, πείτε πέσεις. Πάω. Καλημέρα, λουλές, λουλές. Καλημερίζομαι την κορυφή της εκπαιδευτικής μας πυραμίδος. Ω κύριε Τάκο, ο Θεός σας έστειλε. Όχι, είναι η Μάρ που με στείλε. Έστειλε με να φέρω το μωρό σχολείο, διότι την πρώτη ώρα είναι ένα μάθημα. Και έκατσε να πιει τον καφέ της με την ησυχία της. Κακός. Ναι, σωστό. Κάνει κακό ο καφές. Βλάχτη, ξέρω. Αλλά ξέρεις, τη Μάρ έχει την άποψή της. Ενώ ο κακός δεν πήγε στο σχολείο από την πρώτη περίοδο. Το ωράριο εργασίας μας είναι από τις 7.30 μέχρι τις 1.35. Και δεν επιτρέπεται να απουσιάζει κανείς από το χώρο του σχολείου ανεφαδίας. Ναι, ναι. Εσείς πώς είσαστε εδώ, κυρία Χαριτή. Χάλασε το λάστιχό μου. Ανεφαδίας. Τώρα δεν το βλέψω μετά. Πέμου, είπες οτιδήποτε πάμπης μου σχετικά με μια έκπληξη που με ετοιμάζει. Κοίτα, δεν με ενδιαφέρουν οι εκπλήξεις σας με τον πάμπη σου. Έφυγε σπουδαμε. Τέλειωνε. Είπε μου ότι μόλις σχολάσει θέλει να με δει αμέσως, διότι έχει κάτι να μου δείξει που να μου κάνει πολλά, πολλά, πολλά. Λοιπόν, έφυγε και που να σχολάσει, να εξηγηθείτε. Άντε, έφυγε. Δυστυχώς δεν γίνεται η δουλειά μας. Μη μου το λέτε. Ναι, σας το λέω, κυρία Χαριτίνη μου. Και έχω του κόσμου τις δουλειές στο σχολείο. Μα η ρεζέρβα σας επίτα. Όπως τον κάτω που τον ετσίλησε φορτηγό. Ωχ, Άγιε Σπυρίδωνα μου, τι θα κάνω τώρα. Κάτι σε ρωτήσαμε, Άγιε. Ένα πάντα. Κύριε Τάκο, μη βλασφημείτε, μη βλασφημείτε. Εδώ μη ένα έτσι γίνεται. Κάντου κανένα στη Άγιε, να τις χαλαρώσουμε, κυρία Χαριτίνη μου. Όπως λέω και στην Τάκα, χαλαρά, χαλαρά.
Πώς να χαλαρώσω, με έχει πιάσει το άγχος. Καλά τώρα, σας έπιασε το άγχος, να μην μου αγχώνεστε. Έχετε, ο Γιώργος Ράκος είναι δίπλα σας. Γι' αυτό να αγχώνομαι. Να μην μου αγχώνεστε. Και θα μείνει και το σχολείο ανακέφαλο. Δεν πειράζει, καλύτερα κέφαλο παρά ένα κέφαλο. Τι υπονοείτε? Μην μου βάθετε κανέναν κεφαλικό, θέλω να πω. Και τρέχουμε πρώτες βοήθειες με άμπουλες τέτοια, καταλαβαίνετε. Άτε, πάτε μέσα. Και τι θα γίνει με το αυτοκίνητό μου? Μην ανησυχείτε, δεν το παίρνει κανένας. Πώς μπορείτε να είστε τόσο βέβαιος? Αφού είναι τα ταλαπάνκα, κυρία. Ταλαπάνκα? Αστειεύομαι, κύριε, αστειεύομαι. Περάστε. Και χαλαρά. Έτσι, μπράβο, χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Όπλουνε, βγάλετε αυτό. Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα! Πού ήταν η δεσκυρία την καλή την ημέρα, που πάλι έρθανε σχολείο? Μάρο με νευριάσεις, απάντα με χαμόγελο. Τι είναι, Φωτίου, τι θέλεις να πεις? Να μου είσαι μανέβο πάνω στα μαλλιά σου! Τζέλ. Τζέλ είναι τούτο το ξελαρτή του Σύρου. Θα πέσουν τα μαλλιά σας με τις αίδειες που βάζετε πάνω. Πέδες τα κυρία! Δεν βλέπεις εδώ, Νικολάου? Μια χαρά τα μαλλάκια του, σαν να του τα κλείψε ο γάτος. Δεν τώρα λες για στην κυρία. Κάποιος του τα κλείψε τα μαλλιά. Αλλά όχι ο γάτος, ενώ ο Νικολάου που τα έκλειψε. Τι εννοείς, παιδί μου? Μπορεί ο Νικολάου να κλείψει τα μαλλιά του μόνος του? Ο Νικολάου έχει μέθοδο. Κλείψε, κλείψε, έμαθε την τέχνη. Χαρά μου, άφησε σκρέπες, θέλω να σου δώσω ένα φυλάκι. Εδώ. Χαρά μου. Τι είναι, προσπαθεί να με σκοτώσεις? Ποιος προσπαθεί να σε σκοτώσει, γέ μου? Μόνος σου έβαλες το μαξιλάρι μες στη μούρη σου. Α, ναι. Φίλον τη χαρά. Να ζήσετε. Έλα σου πω, έλα κάτσε να σου πω. Η χαρά αρέσκει σου σαν κοπέλα? Η χαρά? Ναι. Είναι χαριτωμένη. Αχ. Τρεις χαριτωμένη. Και ποιος τη χάρη της και ποιος τη χάρη σου. Όλα καλά και όλα ωραία και εμείς οι δυο πάμε παρέα. Μα πού πάτε, κύριε Τάκο, το σχολείο είναι εδώ. Ναι. Σταματήστε, πού πάτε, κύριε Τάκο? Όχι, δεν θα σας πάρω στο σχολείο τώρα. Θα πάμε να σας πάρω στο ρετυρέ. Μα σας εξήγησα, κύριε Τάκο, έχω του κόσμου τις δουλειές. Δεν πειράζει, καλέ, μπορούν να περιμένουν οι δουλειές. Το ρετυρέ όμως έτσι για το προλάβει άλλος θα τραβάει τα μαλλιά σας. Μα ποιος σας είπε ότι θέλω να αγοράσω ρετυρέ? Προτιμάτε ισόγειο? Δεν προτιμώ τίποτα, δεν θέλω διαμέρισμα. Είναι μεγάλη ευκαιρία πάντως, κυρία Χατζηπαπαρίγα. Η μάνα μου ελάλε, ήβρε το σήκω σήκω πριν το σήκω σου άλλοι. Δεν θέλω το σήκω σας, κύριε Τάκο. Κακός. Διότι τα σήκα έχουν βιταμίνες. Είναι τσευκύλια. Παιδιά, σας παρακαλώ, ησυχάστε. Άντε ρε παιδιά, γιατί σας αρέσει να προσβάλλετε ο ένας τον άλλο? Πρέπει να αγαπιέστε μεταξύ σας, μωρά μου. Ορίστε, κοιτάξτε τώρα τον συμμαθητή σας. Δεν αισθάνεται καλά, δεν είναι κρίμα? Γιατί τον κοροϊδεύετε? Τι συμβαίνει, νεοφύτου? Άις με, κυρία. Έχεις μαραζώσει που κοροϊδεύσε τον συμμαθητή σου, έτσι δεν είναι? Α, τη σήκω πάνω, πήγαινε έξω να ρίξεις λίγο νερό στο πρόσωπο σου να σου περάσει. Και να σε μάλλον έτσι σου, ρε, νεοφύτου. Να πάρεις τον Νικολά μαζί μου. Τι να τον κάνεις, παιδί μου? Να του κοράσω μια χαλουμόβη τάμπα και κατά μου κακία. Μην ανησυχείς και δεν σου κρατά κακία. Δεν θέλει χαλουμόπιθα για να σε συγχωρέσει ο Νικολάου. Ο Νικολάου είναι μεγάλη ψυχή. Σε μεγάλη ψυχιά, δε. Να σφάς, ρε φωτιά, χουείς! Θέλω να του αγοράσω μια χαλουμόπιθα. Σταματήστε, σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, λέμε, να αγοράσεις χαλουμόπιθα. Α, μάντια, θέλεις να σε χαλουμόπιθα? Ορίστε, είναι λογικό στο συμμαθητή σου. Δεν θέλει χαλουμόπιθα. Μια λουγαργοπίθα προτιμώ. Η χαρά μου. Πάντως σε παραδέχτηκες μια, είπε μου ο κόκκος να έβρω γκόμενα και εγώ ήβρα αμέσως. Ναι, αλλά ο κόκκος είπε σου να έβρεις μια. Εσύ ήβρες, Να σταματήσεις. Σταματά να περιπέζεις, α. Και να ξέρεις δηλαδή ότι εμένα αρέσκουν οι κοπέλες που είναι ζουμερές, ρε παιδί μου. Και αρέσκουν τα ξυλάγγουρα σαν εσένα. Η γυναίκα πρέπει να έχει. Ο πάντης μου. Έλα, μωρό μου. Πού να έρθει η κόρη μου, μας φορεί τα μέσα, πού να... Σκάσε, γε μου. Όχι, πάμπι μου, εσύ να μην σκάσεις. περιμένω σε να έρθεις να με πάρεις. Ναι, ναι.
Φιλάκια! Φιλάκια! Φιλάκια στον Μπάμπι! Σιγά σιγά, μη σας άρετε, μη σας άρετε, κύριε Γαρφόρη. Κύριε Τάκο, με αναγκάσατε να ανέβω 7 ορόφους για να δω ένα διαμέρισμα που δεν με ενδιαφέρει καθόλου να αγοράσω. Διότι έχετε κλειστοφοβία, γι' αυτό δεν ήρθαμε με εδώ σας. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ σε κλειστούς χώρους. Υποφέρω. Το σέβομαι. Ναι, μόλις δεις τώρα αυτό το διαμέρισμα, θα το ερωτευθείς παράφορα. Δεν ερωτεύομαι ποτέ παράφορα, κύριε Τάκο. Θέτω τη λογική υπεράνω πάντων των παθών. Ναι, όχι, δεν ερωτευόμαστε. Δεν τα λες. Τον κύριο Χατζη Παπαρίγο, πώς τον ετυλίξεις? Σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω. Ναι, λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να καρτσιλατιστείτε με το 8ο θαύμα του κόσμου? Δεν πιστεύω στα μεταχριστών θαύματα, κύριε Τάκο. Ναι, πολύ σωστό, διότι η γιαγιά μου πέρασε. Η γιαγιά μου έλεγε μακάρι οι μη είδοντες και πιστεύοντες. Τέλος πάντων. Εσύ όμως έχεις την τύχη να το δεις και να το πιστέψεις. Ανοίξτε, κύριε Τάκο. Ναι. Να το δούμε, να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και δουλειές. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Χατζη Παπαρίγο. Παρακαλώ, κύριε Κατσιβαρία. Πέστε μου αν έχετε δει πουθενά αλλού τόση μεγαλοπρέπεια. Είδα την εικόνα της βραχοκρατούσας εις των ναών της Παρθένου, εις το Κίτιν. Ναι, πέραστε. Έρχομαι. Έλα, Χρυσό μου, διάβασε μας αυτόν τον ωραίο ποίημα, έτσι για να ηρεμήσουν και τα πνεύματα μέσα στην τάξη. Εσείς στεριές και θάλασσες, τα μπέκια και οι χρυσές αιγές, ακούτε τα χαμπέρια μου μέσα στα μεσημέρια μου. Σε όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτο να κακώ. Άου! Τι είναι, παιδί μου, τι έπαθες? Κυρία, ο Παντελής έμπαιξε μου αδιαβήτη. Παντελή! Κυρία, sorry, έπαιζε μου. Πόσο έπεσε, παιδί μου, και βρέθηκε πάνω στο πισινό της συμμαθήτριά σου? Εσάν έπεφτε, έβρεθη η χρύσο μου μπροστά και έμπαιξε δίστη. Όχι, Μαρό, μη χάσεις την ψυχραιμία σου. Κάθε φορά που παραφέρεσαι, χάνεις και μία μάχη. Χαμογέλα. Εμπρός, είπα, χαμογέλα! Αγάπη μου, τι επώνησες, ναι. Επώνησα καλό, το διάλειμμα είναι να βάλω τον ανιψιό μου που είναι τριτέος να έρθει να τον κουπανίσει. Καμνά τον άχρηστο το σίσκα τον ανιψιό σου. Να του πω πως τον υπερσίσκα. Παντελή, σε παρακαλώ ζήτησε αμέσως συγγνώμη από τη συμμαθήτριά σου και το επεισόδιο θα θεωρηθεί λήξαν. Μα γιατί να ζητήσω συγγνώμη, κυρία, αφού ήταν κατά λάθος. Ήταν επίτηδες. Έναν επίτηδες. Έναν επίτηδες. Εάν έρθωσα μέσα, θα σας πατσαρκάσω επίτηδες. Δεν απαγορεύεται να δέρνετε τους μαθητές. Και οι μαθητές επιτρέπετε να μας κάνουν τα νεύρα μας εμάς λάστιχα ξεκυλωμένα. Εμείς είμαστε μωρά. Αγού σας. Κυρία, να φάξεις κυρία Χατζη Παπαρίγα. Έρθε σχολείο σήμερα, λίγο αυτή ο ενδύση. Yes! Έγκες! Καθίστε όλοι κάτω. Όχι, Μάρο, δεν είναι λεξιλόγιο αυτό. Έχασες πάλι μία μάχη. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Ορίστε, κυρία Κατσιβαπαρίγο. Περάστε, μην φοβάστε. Κοιτάξτε, είμαστε βέβαια ψηλά, αλλά είναι πολύ ωραία. Είναι σαν να έχεις όλο τον κόσμο στα πόδια σου. Όλο. Μη βλασφημείτε, κύριε Τάκο, μόνο ο Θεός έχει τον κόσμο στα πόδια. Ορθόν, ναι. Ναι, βέβαια έχεις όλο τον κόσμο, αλλά έχεις τη Λευκοσία. Έχεις τη Λευκοσία, κυρία Παπαρίγα. Μιλούμε για έναν υπερθέαμα, το οποίο... Τι να σου, μπορεί και να σε τρομάζει. Και πώς σας στοιχίζει αυτόν τον μεγαθύριο? Για σένα. 120.000. Μα λίρες! Με λίρες, κύριε Χατζηπαπαρίγα, είναι τα συνομιλητές. Αρέσει πολλά. Άντε! Αρέσκει σου! Με μου πεις πως ενοικιάσες διαμέρισμα. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου! Είμαι πολλά ευτυχισμένη. Εσύ! Εγώ, αν κατέβεις που πάω να μου γεννήσεις την κέλα μου, να μην κι εγώ. Εντριώνει το δωματίο.
Όχι, νησού είναι, αλλά έχει τα ούλα. Έχει μαϊρκόν, αποχωρητήριο, ντουζ. Είναι καλό. Κάπως μικρόν, αλλά anyway. Όχι, και μικρόν, και πολύ μου. 200 λίρες το μήνα μου να κοτώ τον οικογύρι. Δεν πειράζει, αγάπη μου, και η σταχτοπούτα ζούσε μέσα στις στάχτες, αλλά τελικά έγινε βασίλισσα. Ή θες να πεις τώρα, ρε μωρό, ότι εγώ είμαι σταχτοπούτος. Κατακρύβαινε για μένα που μιλούσα, μωρό μου. Όχι και σταχτοπούτα εσύ. Εσύ ζεις μέσα έναν παλάτι. Προτιμώ το φτωχικό σου καλύβι παρά το παλάτι του Αρχάγγελου. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Τάκο, δεν με ενδιαφέρει. Με έχει αφήσει άναβη. Πάμε. Ναι, με πρέπει να πάμε όμως. Έχετε υπόψη σας ότι είναι ένα οροφοδιαμέρισμα 350 τετραγωνικό. Σας είπα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας είπα. Ναι, θα χάσεις όμως μια μοναδική ευκαιρία, σου το λέω. Διότι σε εκτιμώ. Μην με ρωτάς γιατί. Μια μοναδική ευκαιρία για ποιον πράγμα, κύριε Τάκο? Για να αποκτήσεις μια στέγη extra large. Έχω στέγη, ευχαριστώ. Ναι, αλλά αυτό το διαμέρισμα μπορεί να το δεις και σαν εξωγικό. Δεν χρειάζομαι, δεν θέλω. Μα δεν ξέρεις αυτό το σπίτι, αυτό το διαμέρισμα εδώ, τι γίνεται μετά το απόγευματάκι, παραδείγματος χάρη. Είναι σαν να είσαι στη μούτη του τρόπου. Δυστυχώς ο ψυχρός αέρας ενοχλεί τους ρευματισμούς μου. Έχεις ρευματισμούς? Ναι, έχω, κύριε Τάκο. Μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα. Βεβαιότατα. Εξοχικό όμως δεν έχεις. Σας είπα, δεν χρειάζομαι, δεν θέλω. Μα μπορεί να το θέλει η κόρη σας. Μα δεν έχω κόρη. Μπορεί να μέτρε. Περάστε. Θα έρχεσαι εσύ πάνω στο άσπρο σου άλογο για να μου φορέσεις το γοβάκι μου. Θα με καρτεράς πάνω σε άσπρο άλογο, να καρτεράς πολύ καιρό. Εγώ μια φορά να θα έρθω πάνω σε μια πορτοκαλιά μοτόρα 10 άλογο. Θα ξαπλώνω δίπλα στον Τζάκιν και τον Τζάκιν θα ζεσταίνει την αγάπη μας. Καρταμοθωρείς, ρε αγάπη μου, πού είδες τον Τζάκιν τώρα? Ονειρεύκου μου, Μπάμπη μου, κατακρίβιον δεν βλέπω απολύτως τίποτε μέσα σε τούτο το διαμέρισμά σου. Ούτε μια καρέκλα. Εντάξει, ρε μάνα μου, σιγά σιγά να το επιπλώσουμε. Σωστά. Πάμπη μου, να σου πω κάτι. Αγάπησα το πάρα πολλά τούτο το διαμέρισμα σαν ένα δικό μου. Επιτέλους αποκτήσαμε το σπιτάκι μας. Μας? Μου εννοείς? Τι μου τι σου, ρε Μπάμπη μου. Εξάλλου κάποτε οι δύο εθαέσονται η σάρκα μία, που λέει και ο ιερέας. Ναι, αλλά ο ιερέας λέει το μάμα παντρεύκει τα αντρόινα. Ακριβώς. Και εμείς οι δυο κάποτε να παντρευτούμε, ναι. Πενί. Ναι, ναι, Μπάμπη μου, σε ακούω. Έχεις να μου κάνεις κάποια πρόταση? Άρα μου, κάτσε και μπορείς να σπατούνε μου που είναι ορθοστά, σιά. Να σου ελεί. Πείτε μου ένα σοβαρό λόγο γιατί εγώ πρέπει να αγοράσω αυτόν το διαμέρισμα. Είναι φοβερή ευκαιρία. Μα 120.000 εγώ δεν το θεωρώ ευκαιρία, κύριε Τάκο. Κι όμως είναι φοβερή ευκαιρία, όπως σας το λέω. Και να σου πω και για το άλλο. Το άλλο έτσι που νιώθω την ανάγκη να σου το πω γιατί μου συμβαίνει. Όταν έρθω εδώ, κυρία Χατζηπαπαρίγα, νιώθω πιο κοντά στο Θεό. Δηλαδή είμαι εγώ στον 7ο όροφο. Είναι εκείνος τον 7ο ουρανό. Πάλι βλασφημείτε, κύριε Τάκο. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει τον Θεό. Κάποτε οι άνθρωποι αποπειράνθηκαν και έχτισαν τον πύργο της Βαβέλ και είδατε τι έπαθαν. Ναι, ήμουν στο καπούτι, δεν ξέρω. Τι έγινε ακριβώς στο Βαβέλ? Οι άνθρωποι μιλούσαν αλαμπουρνέζικα, κύριε Τάκο, και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ακριβώς όπως δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς τώρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Και η γιαγιά μου έλεγε, η Μακαρίτησα, θες Μακαρίση, ότι η γυναίκα και ο Χαλουβάς δεν θέλουν βία. Θέλουν κολλάει. Δεν ξέρω τι έλεγε οι στετές σας για το Χαλουβάν. Εγώ όμως πρέπει στα επόμενα 10 λεπτά να βρίσκομαι στο σχολείο. Έχετε την καλοσύνη να με πάτε μέχρι εκεί ή να καλέσω έναν ταξί? Όχι, να σας πάρουμε. Πώς, να σας πάρουμε. Μόνο αν είναι δυνατόν να πάμε με το ασανσέρ, διότι πιαστήκαν οι κλάπες μου, δες καλές. Ναι, αλλά σας εξήγησα, υποφέρω από κλειστοφοβία. Ναι. Όχι, με ένσχυς. Είσαι μαζί μου τώρα. Είσαι το όνομα, την εγγύηση της εμπιστοσύνης. Τέλος πάντων, πάμε και ο κύριος να βάλει το χέρι του. Δεν το πιστεύω, Μάικ, έφυγε το πρωί, έφυγε μέσα στην κουζίνα. Στρέφομαι μεσημέρι και έμουν και ακόμα είσαι μέσα στην κουζίνα. Να μου μάρω, εσκαπουλάραμε τίποτα στο σχολείο. Μη λες, πελάρες, για μου, είχα 5 ώρες, ούτε αν και λείπε και χάσει παπαρίδα, είπα να έρθω σπίτι να κάνω καμιά δουλειά. Α, δηλαδή σκαστή. Πιστεραλείς ότι είμαι σκαστός εγώ από το στρατό. Το ποθέ έπειρα. Εδώ και μας εσύ τα γονίδια σου και υποφέρουμε εμείς, σε κατάλαβες. Ναι, Μάικ, μου θωρώ, τον το θωρώ, υποφέρεις πολλά. Μαμά. Τι, τίποτε. Καλά. Α, φορούμε τα ίδια χρώματα.
που είναι τόσο μικρό το σαλονάκι σου. Γιατί ρε παινί μου, εμάς χωρεί μια χαρά. Άντε, απλό είναι και τέσσερα σου. Ναι, αλλά αν κάνουμε κανένα παρτούδι, ένα δύο ένας πάνω στον άλλο. Άντε ρε παινί, τα παρτούδια μας εμαράνα τώρα. Γιατί ρε μωρό μου. Ναι, φυσικό να καλέσω να νύχτα τους υφηδές μου για έναν drink. Πρώτα αντρίκια στοιχίζουν και δεύτερο δεν τους θέλω έσω μου τους βούτυρους του Πανεπιστημίου. Έσω σου. Πάμπι, διακρίνω μία εντάση να μην θέλεις να μοιραστείς το χώρο μαζί μου. Ρε μάνα μου, μια καουροκυρή στρατό πως είναι, άμα το μοιράσεις δεν μοιράσεις τίποτε. Και δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που μιλάς για τους συμφοιτητές μου, δηλαδή θεωρείς με ζωμένα ένα βούτυρο του Πανεπιστημίου. Ναι, αλλά είναι τα βούτυρο, της κατσέλα. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, κύριε Ταύρε. Κατσελό. Πάμπι. Περάστε, κυρία Χατζηπαπαρίκα. Τώρα να σας συλλήσω το κουμπούδι. Μην το φοβάστε. Καλό, καλό. Έρχεται και το κλειδί. Ωραία. Ωραία. Μην φοβάστε να μπείτε με το δεξί σας. Μην ανησυχείτε. Μπαίνω. Και ο Θεός βοηθός. Με τον τάκο δίπλα σου ο Θεός κοιμάται ανένιας. Έμπα και μη φοβούν. Πάλι βλασφημείτε, αλλά τέλος πάντων. Με το δεξί. Έτσι, μπράβο. Τι λοιπόν, πάμε. Τι έγινε, κύριε Τάκο. Μείναμε. Τώρα, μπορείς να μου πεις γιατί δεν μου απαντά το τηλέφωνο. Άντε ρε μαμά, μπορεί να με θέλω να απαντήσει. Γιατί δεν με θέλει για μου να μου το απαντήσει, δεν κατάλαβα. Μπορεί να έχει ένα σημαντικό ραντεβού. Έχει πολλές επιτυχίες ο Κόκκος τελευταία. Καταλαβαίνεις, α. Η μοναδική επιτυχία του Κόκκου, αγάπη μου, ήμουν εγώ. Μαρό, ο Κόκκος είναι σε μια ηλικία που το μάτι του αρχίζει να παίζει. Αγάπη μου, εγώ για τον παπά σου βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Κι άμα το κρούσεις, βάλεις το στην κατάψυξη. Άντε, έτσι κάνετε ούλες σας, α. Άντε. Μάικ μου, να χάρισω ό,τι αγαπάς, έμεκανε το άγχος μου, αφού πρέπει να παραφέρω και το μωρό μου το σχολείο μου, που έμεινε και χάθηκε. Μάλιστα, ενώ αν είχα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, εγώ θα πήγαινα στο σχολείο να φέρνα το μωρό. Αγάπη μου. Τα λοιπά, είναι η τελευταία φορά που με τσιγάνετε στο σχολείο. Αγάπη μου, ήταν αυτή που παπάς σου να σε πιάσει από το σχολείο, αλλά φαίνεται κάτι θα του έτυχε. Ποιος σε φέρε. Εγώ! Συγγνώμη! Ορίστε! Όχι όσο τράκησε σε αυτοκίνητο, μόνο εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, ούτε μάλιστα! Μα είσαι παρακαλώ, σταμάτα! Έμεκανε η αγωνία μου! Πού είναι και χάθηκε του τόσο άνθρωπος τώρα! Μόλις έρθει, είχα ανεβάστε ρε τα μούτρα σας, δεν θα το ξανακάνει! Έτσι κάνει η μάμα σου! Έτσι κάνει η μάμα μου, έτσι κάνει και η γιαγιά μου! Κατάλαβα! Δηλαδή ο παπάς του Σωτηράκη μου πρέπει να βγει και είναι αυτόμολος, α! Αυτόμολος! Κουράστηκα να κάθομαι, είχαμε. Εστάθου, ρε μάνα μου, δεν μου το λαλείς. Μπορώ τουλάχιστον να έχω ένα φρέντο. Ναι, μόνο το. Αρέσκει μου που δουλεύει και σε ξενοδοχείο. Το φρέντο είναι είδος παγωμένου καφέ. Πού να βρω τον παγωμένο τον καφέ, ρε μάνα μου. Εγώ με καφέ αγόρασα ακόμα με ψυγείο. Σίκου. Πού να πάμε τώρα. Πάμε να αγοράσουμε τα απαραίτητα είδη. Τέλος του μήνα πάω να πιερωθώ. Εγώ νομίζω καλύτερα να καβαλιέψω εντύμω τώρα και να πεταχτούμε στον καφέ του Σουρουπί. Ποιος είναι το τόσο σουρουπής πάλε. Είναι ο καθηγητής του χωρκού μου, ρε μάνα. Εν ανάγκη να κόψουμε να πάμε στους εργάτες για έναν καφέ. Λά ρε μάνα μου, ο καφές είναι η αφορμή. Εν έχεις περίεργεια να δεις πού είναι τα γεννητικά μου. Τέλος πάντων, αφού εμπήκε στη μέση τα γεννητικά του Πάμπι Φκιακουρί, μπορούμε να αρνηθούμε. Άντε, φύγε. Δασκάλα, έβαλε να κάνουμε μια έρευνα. Ναι, μάνα μου, τι έρευνα. Με τι ασχολούνται τα μέλη της οικογένειας μας στον ελεύθερο τους χρόνο. Πολύ ωραία. Να πάεις πάνω να βρεις τον Μάικ, τον αδερφό σου, που έχει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και να το ρωτήσεις να σου πει. Εγώ θα ρωτώ και εσύ θα γράφεις. Γιατί θα γράφεις εσύ και θα ρωτώ εγώ. Γιατί εγώ το είπα προύτους. Ναι, αλλά είμαστε σπίτι. Ναι, αλλά εγώ είμαι ο άντρας. Όπα, να και ο ρατσισμός. Και επειδή είσαι άντρας, σπίτι μας κάνουμε ό,τι πει ο παπάς μου. Και σπίτι μας ό,τι πει η μάμη. Καλή μου, τι είναι αυτά που λες, εγώ σας καταπιέζω. Τι εννοείς μας καταπιέζεις. Εννοώ ότι κάνετε πάντα αυτό που θέλω εγώ. Τότε ναι, καταπιέζεις μας. Σωτηράκη, τι γράφηκαμε. Πως η κυρία να ακούς τον ελευθερό της χρόνου καταπιέζει την οικογένειά της. Την οικογένειά της. Thank you.
Ναι. Ποδηλατώ και σε σκέφτομαι, α! Ποδηλατώ και σε σκέφτομαι! Γυρίζεις όσες τρεις. Βγαίνεις, πίνεις και μιλάς. Δε που έγινε και! Μια έμπου πεζίνα που να μην πω! Εάτε, πάμπι μου! Ξεκινάς να κάνεις ταξίδι και δεν ελέγχεις τα καύσιμα σου! Θέλεις καφέ, φρέντο, δες πλήστα κοταούλα και άμε τώρα. Εγώ φταίω τώρα. Όχι, εγώ φταίω. Πότι μου πεις βρώμα στον πελό να κάνω. Γεια μου, εγώ σου είμαι να έρθουμε στους εργατές. Εφήρτης του καφέ, ούτε αγκαστρωμένη να είσαι. Αγκαστρωμένη. Πρόσεξε πώς μιλάς, κρεβάμπι. Δεν είναι τίποτε η γαδούρα σου. Βεβαίως δεν είσαι. Της γαδούρας βάλεις ένα κουφαρά και μια χαρά. Με φρέντο θέλει με λαωμό μαύρο. Sorry που δεν φτάνω τα στάνταρ της γαδούρας σου. Πού είσαι και βάζεις τώρα. Πάω να βρω κάποιον υπότι να με πάρεις στη Λευκοσία. Δεν το παραλάβεις. Φένι! Πού βάζεις. Πιένε όπου θέλεις. Άρα. Θα υπάρω κουντιδί. Να μου φύγε, έπιαν τα κάμωτα. Πού να βάζεις. Δεν μου κάνω τώρα, χωρίς είπες διά. Δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Δηλαδή σπάνια να δεις να πούμε κάποιο να μην έχει το γάρο του. Πρέπει να είναι πολλά γάρος για να μην έχει το γάρο του. Παραδείγματος χάρη εγώ. Είμαι ένας νέος, πας στον αθόν της νιώτης μου, ωραία. Να μιλήσεις και πας στον αθόν της πιτσιλιάς. Λοιπόν, να μιλήσουμε σοβαρά. Ακούω. Προτιμώ περσικό χαλί. Άντε ρε, Πενίγο, να πιώσει περσικό χαλί. Έθρω το χαλί μου το κυπριακό, δηλαδή. Άντε ρε, μωρό, μεν ήρθαμε δέμε για να αγοράσουμε ένα επιπλά. Μαμά μου είπε μου να προσέχω με ποια μου μέλα να μπλέξω. Α, μάλιστα, πέφτουμε σουλίες, δηλαδή. Όχι, μα εσείς είσαστε έξτρα λάθος. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά μου που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πόση να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δες περνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πόσα να προλάβω μια είναι. Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δε σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου που μ' αγαπάμε πάρα. Σε πάρε του το χώρο και τον τσεκίνες και το λάθος. Χαλαρά τα χέρια μου. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Παπά, θέλω mobile. Ό,τι θέλει το μωρό μου. Ουφου, είσαι πολλά made in Cyprus. Τι θέλεις ρε Πιανή, να είμαι made in China. Κόκο, κότα. Δεν και θέλεις τα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πόση να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δε σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πόσα να προλάβω, μια είναι. Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδαζα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δε σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου που μ' αγαπάμε πάρα. Σε πάρε του το χώρο και τον τσεκίνες και το λάθος. Χαλαρά τα χέρια μου. Χαλαρά. Και γίνει το φως. Δόξα σε ο Θεός. Είπα σας, μην ανησυχείτε. Αν είσαστε με την Tacos Developers, είναι όλα εντάξει. Μην ανησυχείτε. Τρεις ώρες κλεισμένοι μέσα στο τσατσέ.
Και τα ακούς developers μόνο να ανούσια αστεία ήξερε να κάνει. Όχι και ανούσια, κυρία Χατζηπαπαρίγα. Βεβαίως, ανούσια. Δεν είναι δυνατόν να επικαλούμαι εγώ τους 12 αποστόλους της προσευχιάς μου και να μου λέτε να σταματήσω γιατί δεν τους τραβά το ανσανσέρ. Τι φταίω εγώ να κοπεί και το ρεύμα, τι να κάνω. Τι να κάνω, κυρία Χατζηπαπαρίγα μου. Μου πατήσετε με στα σφουγγαρισμένα. Μάμα, θέλω να αναρτήσεις με τι ασχολείσαι τον ελεύθερο σου χρόνο. Τον ελεύθερο μου χρόνο, Γκαλιά μου, είδες με καμιά φορά να κάθομαι, αγάπη μου. Ο ένας σκοπίζω να σφουγγαρίσω, να διορθώσω γραπτά, να σας πλύνω, να σας μαγειρέψω, να σας σιδερώσω. Τι είναι, Σωτηράκι? Μου λες οι γενέδες ατσίδαστε. Εννοείς βασανισμένες, α? Όχι, μουρμούρες. Οπωσδήποτε, θα σας πάρω τώρα στο. Όχι, κύριε Τάκο. Έχω πίεση, το γνωρίζετε. Έχει ανέβει στα ύψη, κύριε Τάκο. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Αλλά να σας πάρω στο σχολείο να πάει πάσα κάτω. Σχολείο τώρα, είναι 2 η ώρα. Και δεν έχω ούτε αυτοκίνητο, κύριε Τάκο. Μην ανησυχείτε. Έχετε την Τάκο Developers μαζί σας. Έχετε τα πάντα. Θενή, πια είμαι μέσα για το τύπος αγού και σε μ' αρέσκει καθόλου. Γιατί με τίποτε διπλοκάμπινο και να πιω μέσα. Δεν γίνω ρε πριν. Ταράξει, κι έδινε με έναν τραμμένο να κάνω δουλειά. Σιγά για μου, να με σκοτώσεις. Μην είναι και αμέ για μένα ταράξει. Να μου, τι είναι Σωτηράκι, γιατί μας είσαι να γράψεις εκεί. Πώς η κυρία τα ακούσαν ελεύθερα με τους χρόνο μουρμουρά. Και θυμάνει του παπά μου, γράψε. Άρα γράψε τα τσιμπελάτε μες τα τετράδια, φέρτε μου τα αμέσως τα τετράδια σας, αμέσως είπα. Τώρα, είπα μας ότι είμαστε μουρμούρες, είπα μας είμαστε τσιωθυμοτσκιάρες. Δεν λέω να τα έχω δίκιο. Από μητσί και από πελό να μάθεις την αλήθεια. Τούτι έτσι μου τα θυκώ. Μπορείτε να με πάρετε στο σπίτι μου στην παλιά Λευκοσία. Βέβαια να σας πάρω. Βέβαια, όπου θέλετε να σας πάρω. Να δω και τον κύριο Χατζηπαπαρίγο να το απολογηθώ που σας ταλαιπώρησα καλέ. Μα δεν μένω εκεί. Το ενοικιάζω σε μία γκαλερί. Θέλω να περάσω για να πάρω το ενίκιο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κύριε Χατζηπαπαρίγα μου. Να περάσουμε, να πάρουμε και το. Να δούμε την γκαλερί, να την γνωρίσουμε, να πάρουμε το ενίκιο. Είναι από το ανατολικό μπλοκ, η γκαλερί που λέτε. Μα ποια, κύριε Τάκο? Η γκαλερί που λέτε. Θου, κύριε φυλακήν, το στόματί μου. Τι είναι? Καλέτε μου ζαμπαντζάνι. Να, yes. Πού πάει το παιδί? Κάτω Λευκοσία, αν έχει τόπο. Για τους ωραίους πάντα υπάρχει χώρος. Για τις ωραίες. Είδες να μου έκαμες. Τι έκαμα? Εξηλαώσες της. Α, sorry που σου κοφκούμε την τύχη σου. Πήγαινε και κάτω να κλέβεις τη μοτόρα και να κάνουμε τη δουλειά μου, α. Να πάεις εσύ να κλέβεις την παλιό μοτόρα σου, εντάξει. Άτε. Έλα, μάρο μου. Ακούεις, είμαι με την κυρία Χατζηπαπαρίγα, αγάπη μου. Μπορεί να επιστρέψω σπίτι να σου εξηγήσω. Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, βιάζομαι. Ναι, είμαστε μαζί. Θα σου εξηγήσω, αγάπη μου, ποντάρτο. Άτε, γεια. Κανονίσαμε για την τάκα μας να μην ανήσυχη. Δεν μπορώ να ανήσυχη. Το σπίτι ποιον είναι, κυρία Χατζηπαπαρίγα μου? Εκείνο είναι εκεί το διόροφο με τα κεραμίδια, κύριε Τάκο. Είναι χτίσμα του 1925. 1925. Θα πρέπει να το εφτάσετε στα πρώτα του. Σιγά μην είμαι το 1821, κύριε Τάκο. Έλα, να μας πάρει. Καλό, είδες ζάμπαν ο κύριος, μας ανοίξει τις 4 πόρτες. Τέλειο, ναι. Πού πάρε, έχει τόπο να βάλουμε και μοτόρα να την πάρουμε. Είδες, να που έκαμες. Να που έκαμα. Εξηλάωσες το. Που λες δώσ' μου εσύ την άδεια και εγώ θα το ρίψω κάτω και θα σου τρουλώσω μια πολυκατοικία να με προφτάνεις να σειράσεις την ίδια. Τέτοια άδεια δεν θα έχετε ποτέ. Το θεωρώ ιεροσιλία και μόνο που το αναφέρατε. Μα έτσι είναι κλείσα τα ευλογημένα. Ένα χαλαμάντορο του περασμένου αιώνα καλέ. Άρα γύψω, άρα γύψω που πρέπονται. Κάποιοι που καταλαβαίνουν καλύτερα από κάποιους άλλους έκριναν ότι είναι διατηρηταίων. Δεν υπάρχει λόγος συζήτησης, λοιπόν. Αν με πάρει τηλέφωνο, θα της πω ότι η χαρά μου θέλω. Σε συγχωρώ. Αν θέλεις να χτίσουμε φούρνο μαζί, έλα πίσω. Εγώ σκέφτομαι στη συνέχεια και στον ύπνο μου βλέπω σε στα όνειρά μου. Είσαι το καλύτερο μου φάντασμα. Δηλαδή. Να μου κάνετε δάμε.
Ήρθαμε να σε ρωτήσουμε με τι ασχολείσαι τον ελεύθερο σου χρόνο. Γιατί να χτυπήσετε την πόρτα? Γιατί ενόμιζα πως κοιμάσαι και δεν θέλω να σε ξυπνήσω. Ωχ, επιτέλους ξεκούραση. Κάτσε, Πάμπη μου, είναι μπέμινε στέκοντα. Να το ξημαρίσουμε, ρε μάνα μου. Κάτσε, μωρό μου, που να τον ξημαρίσεις. Έναν υπέροχος. Αχ, ειδικά μετά που τόση ταλαιπωρία. Πάμπη, απόλαυση. Ένα το ζάσουμε καλά. Όχι, δεν χρειάζεται, μια χαρά είναι. Όχι, μια χαρά, κύριε Χατζηπαπαρίγα μου. Εσύ σε μια χαρά το πρωί μου πριν να σου βατιστείς. Να σου βατιστώ. Οι κοπέλες της ηλικίας σου φέρετε τρία σέρκα σουβά πριν να. Για να χώσετε τις ρητίδες σας, θέλω να πω. Και ο σπίτι είναι το ίδιο πράγμα, τι νομίζεις. Άμα το ρέξεις 2-3 σέρκα σουβά, να γίνει πούπα. Κύριε Τάκο, να σας ενημερώσω πρώτον ότι εγώ δεν σουβατίζομαι γιατί δεν είμαι ματαιόδοξη. Και δεύτερον, τα οικονομικά μου δεν μου επιτρέπουν να προβώ εισανδήποτε επιδιόρθωση του σπιτιού μου. Κάνουμε και ευκολίες πληρωμής, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Δεν μου αρέσει να χρωστώ. Όπως αγαπάς. Δεν μπορώ να επιμένω για το σπίτι, αλλά εσύ χρειάζεσαι λίγη επιδιόρθωση. Για μια κρεμούδα. Κάνα make-up. Κι αφού είδες ότι είναι τσιμούμουν, γιατί κάτσετε δάμε και κρυφακούετε? Εν το ξέρετε ότι είναι αταξία να κρυφακούτε? Έχεις πολύ μπλάκα, γι' αυτό να κρυφακούαμε. Α, μάλιστα, έχω πλάκα, να. Άμα είσαστε έτσι, θα απαντήσω σε καμιά ερώτησή σας. Άντε, Mike, please. Πες μας τι κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Δεν πρόκειται να σας πω, ξεχάστε το. Δεν πειράζει, εγώ ξέρω. Τι να γράψει. Πως ο αδερφός του τον ελεύθερο του χρόνο παραμιλά και βλέπει φαντάσματα. Α, Παναγιά μου, φύγετε τώρα, φύγετε τώρα. Εντάξει, μανομάτι, κάτσαμε, περνάσαμε, να πιένουμε τώρα. Κάτσε, Πάμπη μου, που είναι να πιένεις. Θέλω τον. Α, ποιο? Τον καναπέ για τη φωλίτσα μας. Όχι, λέω μου, αρέ, πένει, πέρκει να χαιρούν και 100 λίρες για αυτό το πράγμα. Κατά κρίβια είναι 1200 που θέλουν. Πόσα? Φύγαμε. Έχει κάτι καρέκλες, τώρα είναι σημάνα μου να πάμε στη ζωή. Πάμπη, Πάμπη, περίμενε. Καταρχήν, εγώ δεν κάθομαι ποτέ πάνω σε τον έναν καρέκλα, διότι σκίζεται το καλσόν. Ελάτε, κύριε Τάκο. Ελάτε να σας δείξω το δωμάτιο. Αυτό ήταν των γονιών μου. Έχει θέα προς το δρόμο. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Από εδώ θα βλέπετε τον κύριο Χατζηπαπαρίγων που έρεσε με το γαϊδούρι. Όχι, ο κόσμος δεν κυκλοφορούσε με γαϊδούρια στην καρδιά της Λευκωσίας, κύριε Τάκο. Α, μάλιστα. Εμείς πάλι στο Καπούτι ευτυχούσαμε τα πολλά. Πολλά, δηλαδή δεν έβρισκες να πρέπει να σου πολλά γάρος για να μένεις εσύ το γάρος. Εσείς φαντάζομαι θα έχετε τον προσωπικό σας γάιδαρο. Το μισκίνι. Το μισκίνι μου, αγάπη τον πολλά. Μισκίνι? Σας πήρε πολύ καιρό να σκεφτείτε αυτόν το όνομα. Όχι, ήταν μισή μερίδα ο καημένος. Πέτσι και κόκκαλο. Θα έκαναν δίαιτα, φαντάζομαι. Αναγκαστική, αναγκαστική, διότι εδώ δεν είχαμε να φάμε εμείς, κύριε Χατζηπαπαρίγα, είχε να φάει ο γάρος. Μπορούμε να τον πάρουμε με δόσεις, ρε μωρό μου. Με δόσεις, πού είναι το πράγμα. Για να πιάνει με δόσεις, πού είναι το πράγμα, πρέπει να έχουμε μια άλλη δόση. Άντε, ρε μωρό μου, θα είναι πολύ ωραία να καθόμαστε πάνω και να πλώνουμε τα πόδια μας πάνω στο τραπεζάκι και να βλέπουμε τηλεόραση. Ούτε τραπεζάκι έχω, ούτε τηλεόραση έχω. Να αγοράσουμε, μωρό μου. Ναι, φαντάστου να καθόμαστε πάνω στον καναπέ. Δίπλα μας θα έχει έναν αναμένο φωτιστικό στα δεξιά για να μην μας κουράζει το φως του πολυελαίου που θα κρέμεται από πάνω και θα ξαπλώνουμε χάμω στο χαλί. Μάλιστα. Το φωτιστικό, τον πολυέλαιο και το χαλί, που να αγοράζουμε, να. Ναι, μωρό μου, βλέπω συμφωνούμε απόλυτα. Α, προτιμώ περσικό χαλί. Άντε ρε, πένι, εγώ να πιώσω περσικό χαλί, έθρω το χαλί μου το κυπριακό, δηλαδή. Άντε ρε, μωρό μου, ενιστάμε δέμε για να αγοράσουμε ένα επιπλά. Ναι ρε, μάνα μου, να αγοράσουμε, αλλά νούσιμα πράγματα. Όμως τον αγαπούσατε. Αγαπούσαμε τον. Αγαπούσαμε τον, έτρωε λαψάνες. Πεπέρνα. Αλλά πούν τον πολλά. Να σκεφτείς ότι δεν θέλα να τον καβαλιτζέψω. Που την αγάπη μου. Πώς γινόταν, κύριε Τάκο, σας καβαλίκευε εκείνος? Αποκτήσατε χιούμορ. Αποκτήσατε χιούμορ. Σας παρακαλώ. Εγώ σας λέω ακόμα λίγο να μείνετε με την Τάκο developers, θα αποκτήσετε ένα χιούμορ που θα ανοίγετε το στόμα σας και θα φύρνονται όλοι.
Αστείευομαι, αστείευομαι, κύριε Γρηγόρη. Ναι, μόνο που δεν γελάμε, κύριε Τάκο, μάλλον προσβεβλημένη νιώθω. Σωτηράκι, έλα, Σωτηράκι, έλα, Σωτηράκι. Μαύρουσε να σας κάνω μικρόβια, άτε! Επέλαδες και μου βάλεις στο νου σου με τα μωρά! Ωραία μωρά κυρία Δάκου, μας θέλω να το ξέρω! Εγώ έλα δέρε μας ρε Σωτηράκη, έλα δέρε μας! Ναι, μα επέλανες 19χρονο άνθρωπος, βάλεις στο νου σου με 7χρονο μωρό! Δηλαδή για να καταλάβω πόσα μου διαθέτεις για να επιπλώσουμε το διαμέρισμα? 100 λίρες. Άντε να σπάσει πέτρα 150. 150 λίρες να μπορούμε. Έναν καρέκλα και έναν κομωδίνο. Εντάξει. Θέλεις να πιάμε δυο καρέκλες και να φύγουμε το κομωδίνο για ύστερα ή να πιάμε μια καρέκλα και το κομωδίνο και να μοιραζόμαστε την καρέκλα με σειρά? Αχ, Πάμπη μου, έχει χάρη που ξέρω τον άνθρωπο και θα σου κάνει καλή τιμή. Η τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει, έτσι λένε είστε μου. Είστε δε σου που κολλά τώρα μέσα στην κουβέντα μας? Πού πότε, έτσι, αθυμήθη κάτι. Άντε, αφήνουμε. Πάμε στον άνθρωπο. Πάσε, κυρία Τάκου, δεν ξέρω σπίτι και έδερνο. Μπράβο, Σωτηράκι μου, μακάρι να είσαι καλά. Ναι, αλλά πάνε πάντα αυτόν την κάνα, δεν θα με αφήνω να μας φοητσάζει. Κατάλαβες, ήταν τα άγρα να φτιάξουν τα ημέρα. Μένω άναυδη. Ναι, αλλά θα μείνω, δεν πρέπει να μας φοητσάζει τούτος. Τούτος, Σωτηράκι, θα σε φοητσάζει γιατί επίνασε τώρα. Δεν θα ασχοληθεί μαζί σου, εντάξει. Άντε, Μαρό, έχεις τίποτε να φάμε? Ράβο, ο Μάκης τον ελεύθερο του χρόνου τρώει. Όχι, αγάπη μου, και στον ελεύθερο του τρώει και στον σκλαβωμένο του τρώει. Έτσι να γράψει Σωτηράκι. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Κι από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλες σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Μαζί σου κόλλησα και δεν μπορώ αλήθεια να σκεφτώ. Εσύ γουστάρω και απορώ πως μου συμβαίνει αυτό. Ήφος πολλών καρδιναλίων και μεγάλο τουπέ. Φτιάξε καβάλα το ψηλά, έχεις πάρει το να μανέ. Έχεις μεγάλη γκάμα θαυμαστών που κάνουν ουρά. Αυτό είναι το δωμάτιό μου, κύριε Τάκο. Καθόμουν στο περβάζι, τραβούσα την κουρτίνα και διάβαζα με τις ώρες. Τι ωραία, τι ωραία. Διαβάζετε. Όχι τίποτε απαγορευμένο, φανταζούμε. Τους βίους των Αγίων διάβαζα, κύριε Τάκο. Καλά τους αγαπάτε. Καλά τους αγαπάτε. Πόσες ώρες εδώ μέσα, πόσες χαρές, πόσες λύπες. Δια Χαριτίνη μου, μην με συγκινήσεις, παρακαλώ, γιατί άμα βρίσκομαι σε παλιά σπίτια και αν είμαι μια μεγάλη συγκίνηση. Θυμηθήκατε το δωμάτιό σας, στο Καπούτι. Και ο δωμάτιό, καλέ, και μείνησκαμε σε δωμάτιό. Ήταν ένα μακρινάρι και μείνησκαμε μια μάτρα κοπελούθια. Αλλά εγώ δεν έγινε μείνησκα, για μένα βγαίνει αλλού. Στο δωμάτιο των γονιών σας, έτσι για ασφάλεια. Όχι, όχι. Δυο χρονών έφυγε από το δωμάτιο το δικό μου και μείνησκαμε με σκήνη. Κοιμόσαστε με το γάιδαρο? Καλά, με τον γάιδαρο. Με ο γάδαρο. Δεν σας έτυχε ποτέ να κοιμηθείτε με γάδαρο? Όχι, όχι, δεν μου έτυχε, κύριε Τάκο. Ω, χάνεται. Πολλά ωραία. Πέφτανε στο πλευρό να μισκίνεις και πέφταμε στα χρυσόφια του έτσι να βέτω. Ω, τι ωραία. Τον σου, κύριε. Με τι ασχόλησε τον ελεύθερο σου χρόνο, Σωτηράκι? Με δωμάπανε, εσύ. Εγώ πηγαίνω αγγλικά, μπαλέτο, ολυμπιακή, γυμναστική και ζωγραφική. Καλά να αντέχεις. Κουράζομαι πολύ, αλλά μαθαίνω τόσα πράγματα. Τι να το κάνεις? Η μάμα μου λέει πως θα γίνει το μυαλό μου πιο δυνατό και η ψυχή μου πιο γεμάτη. Η κοιλιά σου όμως είναι γεμάτη. Καλό, εγώ να κάνω πιο πολλά λεφτά από εσένα. Έχεις ιδέα πως θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές? Όχι. Καλά με μιλάς. Έχω γλώσσα και να μιλώ, εντάξει. Γυναίκα, ένισε, ούλο γλώσσα. Ξέρεις, κυρία Χαριτίνη, ξέρεις τι δύσκολες περιόδους επεράσαμε με αυτόν τον γαϊδουράκι. Ξέρεις τι ένιωσε αυτόν τον γαϊδούρι εις την πρώτη του ερωτική απογοήτευση? Όχι, δεν ξέρω και δεν θέλω να ξέρω. Μάνα μου τώρα, θυμούμε τον, πόσον τον εκατέβαλε αυτή η απογοήτευση. Ξέρεις τι σημαίνει, κυρία Χαριτίνη, να θέλεις να πάεις με την κατάρα του παπά και να δεν σου κάθεται. Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έμεινε ο μισός που το μαραζί. Έκοψε για τις λαψάνες. Σας παρακαλώ, κύριε Τάκο, μη βεβηλώνετε τις ιερές στιγμές αυτού του χώρου με τις γάιδουρο ιστορίες σας. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι με πιάσε, δεν ξέρω τι... Ήρθε στο νου μου Μισχύνης, ρε, για όνομα. Θυμίζετε μου το. Θυμίζετε μου το. Άλλο πράγμα όμως ένας καναπές.
Άλλο πράγμα είναι και το 1 εκατομμύριο μες την πούγκα, ρε παιδί, το οποίο δεν έχουμε. Τούτα έχουμε τώρα, με τούτα θα θυκιάβουμε ενός παράτσι. Με ανάμεσα σε 4 τείχους γυμνούς. Τώρα παραγγείλουμε το πιγκασμύρι να συντήσουμε. Πάμπι, περιπέζεις με. Ρε μάνα μου, εσύ με περιπέζεις. Κρατώ εγώ ριαλιά τώρα να βάλω στολίθια πάνω στους τείχους. Έτσι μιλώ για στολίθια, ρε μωρό μου. Μα γιατί νομίζεις ότι είμαι τόσο παραλογή. Δεν είμαι παραλογή. Ξέρω το, ρε μάνα μου, εσύ είσαι ούλο νου. Εννοούσα ζωγραφικούς πίνακες. Σιγά σιγά, κυρία Χρυσοπαρία μου, άισμε να χαρώ αυτήν τη σκάλα. Σε παρακαλώ, μπορώ να κάτσω λίγο. Βεβαίως. Το μάρμαρο είναι της εποχής εκείνης. Ε, παιδί μου, τι ωραία σκάλα. Τι αναμνήσεις, τι αναμνήσεις. Κάποτε μέτρησα τα σκαλιά με ένα πολύ οδυνηρό τρόπο. Ήσουν αταχτή, όπως όλα τα κοριτσιάκια, έκανα και εγώ τις αταξίες μου. Άρεσε σου να κάνεις σιλίντρες στη σκάλα. Όχι τόσο άγρια παιχνίδια, δεν έπαιζα ποτέ, κύριε Τάκο. Ναι, παιδί, δεν είχαμε σκάλα στο σπίτι μου, δεν είχαμε ένα νόη. Ήταν το όνειρο μου πάντα να κατραγγυλώ που τα σκαλιά. Τώρα να δούμε, σώνει μας το τι. Κύριε Τάκο, όχι, όχι, θα σκοτωθείτε, κύριε Τάκο. Μην δοκιμάσετε. Κυρία Παπαρικά, ήταν η Επιτάς, ο Τολμόνικα. Μην ανησυχείς, ο ξύναν κι άλλων δακεδαιμονίες στην ορίμαση, πειθόμενη. Στην δεσκάλη των περιπτώσεων, σήκη με. Έλα, βάστε πάνω μου, γυράμε. Βάστε την αγαπημονία. Μάικ μου, σε ρωτήσω κάτι ένα από μου. Να με ρωτήσει. Έχεις κανένα πρόβλημα με τη μάμα σου? Πρόβλημα, μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Τι εννοείς δηλαδή? Κάποιες φορές είσαι λίγο πολλά καταπιεστική. Λίγο ή ξαπολλά? Αντικειμενικά, πολλά. Μα γιατί μου το λέτε όλοι το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν σας αφήνω να κάνετε ό,τι θέλετε, ο καθένας μες στο σπίτι κάνει ό,τι θέλει. Όχι ρε μαμά, να σου εξηγήσω. Παραδείγματος χάρη εγώ. Είμαι ένας νέος, πας στον αθόν της νιώτης μου, ωραία. Ξέρω να μιλήσεις και πας στον αθόν της πιτσιλιάς. Λοιπόν, να μιλήσουμε σοβαρά. Ακούω. Εγώ, ένας νέος, πας στον αθόν της νιώτης μου, επαναλαμβάνω, δεν έχω αυτοκίνητο. Για το γεγονός αυτό, ευθύνεσαι εσύ. Φταίω εγώ δηλαδή που σε απορρίπτουν στην εξέταση κατ' επανάληψη. Φυσικά, μαμά, γιατί όταν πάω να δώσω εξετάσεις, εγώ κάνω τα θάλασσα. Και κάνω τα θάλασσα γιατί μες στο μυαλό μου είναι συνέχεια ότι η Μάρο δεν θέλει να δώσει λεφτά για να αγοράσει αυτοκίνητο ο Μάικ. Κατάλαβες? Άλιστα. Φταίω εγώ δηλαδή που είσαι εσύ ατζαμής. Φυσικά. Και τώρα που είπες, τώρα να σου πω ότι εκτός που καταπιεστική, είσαι και λίγο πελονευρική. Λίγο, να. Εγώ είμαι νευρική. Εγώ είμαι νευρική. Μάικ, πρόσεξε τους χαρακτηρισμούς σου, σε παρακαλώ, να μην με πιάνε τα νεύρα μου. Εντάξει, εντάξει, ηρέμησε, ηρέμησε χαλαρά. Θέλεις πίνακες, ένα λεπτό να μας φέρει. Να μου αντούδω. Εσκίζω. Εμένα μου πες ότι να βάλεις την παλιωμοτόρα πάνω στον τοίχο του σαλονιού. Παλιωμοτόρα, ρε αγαπή μου, θέλει μια περιουσία να την αγοράσει τούτη. Εντάξει, ρε μωρό μου, και τον τζακούζι μας ο παπάς με έδωσε μια περιουσία για να το αγοράσει. Έτσι κουρτίσαμε το πάνω στον τοίχο του σαλονιού. Ο παπάς σου το τζακούζι στα σπαλάνια μου, ρε πειράμα με συγκρίνει με του τάκου φακά μου, ρε κουμπάρε. Εντάξει, ένα παράδειγμα ανέφερα, ρε μωρό μου. Απλώς ήθελα να σου πω ότι πάνω στον τοίχο του σαλονιού βάλουμε κάτι πιο σοβαρό, κάτι διαχρονικό. Το σοβαρό, εντάξει, κάτι που το άλλο είναι που είναι. Διαχρονικό, Μπάμπι μου, είναι κάτι που αντέχει στον χρόνο. Έχω ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Ας πάνε. Τούτον είναι εικόνισμα. Και αν τούτη πάλε. Η μάνα μου. Και σοβαρή, να τέτοι. Και από τούτη τη διαχρονική να μην είπες. Διατηρείται μέσα στον χρόνο μια χαρά. Βάλεις εσύ την γυναίκα για 55 χρονών. Μα τώρα είσαι σοβαρός να βάλουμε τη μάνα σου στον τοίχο του σαλονιού. Είναι βάλουμε εμείς την κρυβαλοκάμαρη. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Με συγχωρείτε, επιτρέπετε να περάσω στην επαυλή σας? Ναι, περάστε. Oh, σας ευχαριστώ πολύ. Παπά, και πού είσαι τόσο φαρσκιά, θα θυμίσασαι. Αγάπη μου, αγάπη μου, γλυκιά μου, και εγώ υπερθυμίσασαι λίγο πάνω και θα θυμίσασαι πολλά. Ω, πάρε και το μωρό μου. Λοιπόν, ήμουν σε ένα σασέρ, ρε καλία μου, κλειστός μαζί με την κυρία Χατζη Παπαρία. Μιλούμε για φοβερή εμπειρία. Τι ύστερα πήραμε στο σπίτι της το Πατρικό, μιλούμε για μεγάλη εμπειρία. Τι να σου πω. Καίνω τη Χατζη Παπαρίνα. Όχι Παπαρίνα, γεια μου, Παπαρίγα. Εν ίδια σύντρα της μάμας μου. Και τι γυρεύκει με έναν παπά σου τόσες ώρες. Έχω την ακυμπαϊκή, τες μπορώ σώσα επέψα, σε γεια μου.
Όχι, ήρθα μόνος μου. Α, μαύρε Γιώργο μου, άρχισες πάρα πολύ. Έλειπες όλο το απόγευμα. Πολύ να σκέφτσα μου, μουράκι. Με συγχωρείτε. Τίποτε, τίποτε. Τι να κάνουμε, ανεμπλέξαμε γυναίκα τη ζωή μου. Αφού σου εξήγησα στο τηλέφωνο. Να σου κάνω ένα καφέ. Αγάπη μου, μα προλαβαίνεις κάθε μου επιθυμία, ρε εσύ. Ναι, πάμε. Δεν μου είναι εδώ, είναι που κάνετε με τόσο τραγεδέζετε. Κάνουμε έρευνα για το τι κάνουν τον ελεύθερο του χρόνο οι δικοί μας. Ναι, αλλά, ωραία. Τη γιαγιά σου είναι τότε, αν ρώτησες τι. Όχι, ξέχασα. Δεν πειράζει, θα σου πω εγώ. Το ελεύθερο της χρόνου τρώει, αγάπη. Τι τρώει. Τρώει πολλά. Τρώει τα λεφτά της στα χαρτιά, τρώει τα λεφτά της στο φαΐ και τρώει μας ένας που η γλώσσα. Σιγά, μην μας ακούσει η μάμα σου. Κυρία Τάκο, δηλαδή ο κύριος Τάκος συνέχεια γυρίζει με του ήχα του παπαρίγα. Όχι αγάπη μου και συνέχεια, απλά έτυχε σήμερα. Πάντα έτυχε ρε, εμένα δεν το αρέσκω μου. Θωρόουλε παρατηρά στα σωτηράκι μου, α. Μαμά μου είπε μου να προσέχω με ποια μου μέλα να μπλέξω. Α, μάλιστα, πέφτουμε σουλίες δηλαδή. Όχι, μα εσείς είσαστε extra large. Όσο να προλάβω, μια είμαι. Μια, αλλά είσαι extra large. Με τη μελαγχολία στην πολλά ωραία. Κάμε μου και λίγο παρακάτω, κορή τα σούλα. Γκαπράμα, συγγνώμη, είπες τα σούλα. Λυπάμαι πάμπιθκια, κουρία, αλλά χάλασες τα ούλα. Έλα, δάρε, πελό, μάνι, μάνι, κάμες μου και τσάτιστο. Θα σ' ασκήσω σου να τις κάνεις μετά και να μου τις δώσεις και μέρα να τις αντιγράψω, διότι σήμερα θα είμαι πολύ απασχολημένη. Τελικά με πολλά δύσκολα να κάνουμε τον ήθα. Μπορούσαμε και τα φτερά μας, πεινάσαμε θύμας. Πήγαινε έξω στον αυλό, φάσεις και λίγα χόρτ. Πουρι, 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 πουρι. Έλα όρνη θεία με φέρασου να φάεις. Εχάθηκε ο μίστερ. Έγινε τε κόρη μου να εχάθηκε. Παρατήρα έβρετο. Λουκ, λαλό, λουκ. Ή κουρι, με φωνάζεις μες τα αυτιά μου. Don't Cyrillas. Βρε, βρε, καλώς το φίλο μας το Σοδηράκι. Κύριε Τάκο, μέσα να φροντίσετε την όντασμα με την Γκάλια. Για ποιο θέμα μιλούμε, Σωτηράκη μου? Που θέλει να γίνει φωτομοντέλο. Πάμπι, αν παντρευτούμε κάποτε εμείς οι δυο, πόσα μωρά θέλεις να κάνουμε? Τουλάχιστον 4. Αμαν! Δεν ξυλώθηκε, δερμάνα μου. Αν είναι πολλά 4, κάνουμε 3. Εγώ είπα 4 για να πιάμε και το επίδομα του πολυτέκνου, κατάλαβες. Και φτάνει επιτέλους, άσκοπες κουβέντες, συγκεντρωθείτε. Πού έμειναμε, θυμάστε? Τι να θωρεί, οι γυναίκες πρέπει πάντα να το παίζουν λίγο δύσκολο, εντάξει. Κύριε Τάκο, είναι για η κατάσταση. Σωτηράκι μου, εσείς δεν είσαστε κατάσταση, είσαστε παράσταση. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί και από όσοι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Όσα να προλάβω, μια είμαι. Μια, αλλά είσαι έξτρα λάξ. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου που μ' αγαπάμε πάντα. Σε πάρε του το χώρο και το τσεκίνεψε το λάθος. Καλαρά τα κερδιά.